Κύριε Καλάκο, με τη βοήθειά σας θα μας εξηγήσετε τι γίνεται με τις νέες συντάξεις. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω και θα το δείτε και σε πολύ λίγα λεπτά που δίνουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας και εδώ οι τηλεθεατές καλούν και ζωντανά τους δίνουμε απάντηση στην ερώτησή τους. Είναι τελείως μπερδεμένοι. Ακούνε για την προσωπική διαφορά, ακούνε για μειώσεις στις νέες συντάξεις, ακούνε για τις επικουρικές, ακούνε για ποσοστά που πραγματικά μπορούν τη σύνταξη να πάρουν. Ναι, να πούμε αν θέλετε κάποια στοιχεία σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κοινωνική ασφάλιση αυτή τη στιγμή, μια και βρισκόμαστε στην αρχή του φθινοπόρου και όλο το χειμώνα θα ασχολούμεθα με αυτό. Οι ασφαλιστικές παροχές που είναι καταρχάς σε αναμονή για έκδοση. Να ξεκινήσουμε από τις κύριες συντάξεις. Υπάρχουν στα συρτάρια του ΕΦΚΑ 130.000 αιτήσεις προ νόμου Κατρούγκαλου και μετά νόμου Κατρούγκαλου για έκδοση. Αυτές έχουν καθυστέρηση πάρα πολλές κύριες συντάξεις, ακόμα και 6 χρόνια. Είναι το ΤΑΙΣΟ, το περίφημο το Ταμείο των Γεωργικών των Συνεταιριστικών Υπαλλήλων των Συνεταιρισμών, που καθυστερεί να εκδώσει σύνταξη 6 χρόνια. Έχουμε έπειτα 126.000-127.000 επικουρικές συντάξεις, που και εδώ έχουμε καθυστέρηση στην έκδοση έως και 5 χρόνια. Έχουμε έπειτα τα ΕΦΑΠΑΞ, 58.000 ΕΦΑΠΑΞ, που και αυτό εδώ οι καθυστερήσεις γυρίζουν πίσω 4 χρόνια. Και να ξεκινήσουμε ένα-ένα από τις κύριες συντάξεις. Ήδη άρχισε δειλά-δειλά η έκδοση συντάξεων μετά τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου. Έχουν μπει στο σύστημα τις τελευταίες μέρες 1.202 περίπου, θα τις πούμε παρακάτω αναλυτικά. Βεβαίως, θα δείξουμε και τον πίνακα. Είναι η καλή περίπτωση αυτή που μπήκε στο σύστημα. Είναι συντάξεις του ΙΚΑ, εργαζομένων μισθωτών δηλαδή, που εκεί οι μειώσεις θα είναι μικρότερες εν αντιθέση με άλλες κατηγορίες όπως είναι το πρώην ΤΕΒΕ, ο ΑΕ δηλαδή, οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα ειδικά μισθολόγια, που θα δούμε τεράστιες μειώσεις. Εδώ είδαμε σε μία και μία κακή, όχι κακή, μία, την πραγματική περίπτωση του νόμου 43-87 με τις χειρίες. Βγήκαν γύρω στις 200 συντάξεις χειρίες και δεν ονομαστικοποιήθηκαν κατόπιν εντολής της πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή δεν φαίνονται στο σύστημα. Και γιατί δεν φαίνονται? Γιατί αυτές οι συντάξεις σημαίνονται από 185 ευρώ μέχρι 250. Δηλαδή καλείται μία χείρα που έχασε τον άντρα της να ζήσει πλέον το υπόλοιπο της ζωής της με 185 ευρώ. Έπειτα να πάμε λίγο στις επικουρικές. Επικουρικές έχει αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και εδώ δεν έχει ξεκινήσει να εκδίδονται επικουρικές με τον νέο τρόπο. Και εδώ οι μειώσεις είναι από 20 μέχρι 30% και μετά για τις αιτήσεις από 1η-1η του 2015 και μετά δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού. Δυστυχώς ούτε στο νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού. Στα ΕΦΑΠΑΞ με τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου επήρθε μια μείωση από 18 μέχρι 22% κάτω από την ανταπόδοση και το λέω αυτό γιατί είναι λεφτά των εργαζομένων καθαρά το ΕΦΑΠΑΞ και κάθε χρόνος που περνάει μετά την 1η-1η του 2014 γίνεται άτοκη επιστροφή εισφορών. Πρώτη φορά συμβαίνει οι εργαζόμενοι να καταθέτουν τις εισφορές τους και να έρχονται μετά από χρόνια και να τα παίρνουν άτοκα. Ενώ αυτά τα χρήματα, βρίσκονται στο κοινό κεφάλαιο και εισπράττει το ταμείο, το κράτος, 3,2 μέχρι 3,6 απόδοση. Και ειδικά στα ΕΦΑΠΑΞ τα αποθεματικά αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2.600.000. Και αν πληρωθούν όλα τα ΕΦΑΠΑΞ είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Έπειτα είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, που και εδώ οι μειώσεις που έγιναν με τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν από 30 μέχρι 50%. Και με τον καινούριο νόμο καλούμαστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να πληρώσουμε αυξημένη εισφορά από 4-4,5%. Λοιπόν, και να πω δύο λόγια και να κλείσω και να μην σας κουράσω. Να πω τα νομοθετημένα μέτρα που είναι και θα ισχύσουν από τώρα μέχρι το 2020. 1η-1η του 2019, αφού έχει γίνει ο επαναπολογισμός όλων των συντάξεων, θα κοπεί το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης στις κύριες και επικουρικές όσοι έχουν προσωπική διαφορά. Έπειτα κόβονται τα οικογενειακά επιδόματα, καμία αύξηση ως το 2022 στις συντάξεις. Από 1η-1η του 2020 έχουμε μείωση, όπως ξέρετε, το αφορολόγητο, άρα θα χαθεί και εκεί περίπου μία σύνταξη. Βεβαίως. Κόβεται το ΕΚΑΣ 1η-1η του 2018 το μισό και ό,τι μένει 1η-1η του 2019. Κόβονται οι ιατρικές δαπάνες, άρα να ξέρουν οι συνταξιούχοι, από 1η-1η του 2018 μέχρι 2 Γενάρη του 2020 θα έχουν απολέσει το 25 με 30% του πραγματικού του σημερινού εισοδήματος.